τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, αλλά και από εσάς, για το δασοφορεστικό σύστημα. Ήδη έχουμε αποφασίσει και πρόκειται να συστήσουμε μία επιτροπή για την αναμόρφωση του σοφρονιστικού κώδικα, έτσι, για πρώτη φορά, στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Φυσικά και θα ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις. Μία αναμόρφωση που θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία, και η οποία θα κατοχυρώνει και τα δικαιώματα των κρατουμένων, αλλά φυσικά και τα δικαιώματα του σοφρονιστικού προσωπικού. Για τον υπερπληθυσμό, σας είπα ότι δεν προχωρήσαμε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, διότι ακριβώς δεν είχαμε κρούσμα κορονοϊού, άρα δεν υπήρχε λόγος με πανικό να λειτουργήσουμε, που δεν θα λειτουργούσαμε με πανικό, αν θα έβγαιναν συγκεκριμένοι κρατούμενοι και όχι κρατούμενοι που βγήκαν με τον νόμο Παρασκευόπουλου, γιατί αυτή η κυβέρνηση νόμους Παρασκευόπουλου δεν πρόκειται να περάσει. Νόμους που άφησαν το τέρας του Κάβου, με νόμο Παρασκευόπουλου που φυλακίστηκε το τέρας του Κάβου, ο βιαστής δηλαδή της Κέρκυρας, ο δολοφόνος του Ζαφυρόπουλου, οι ληστές που συντέρωσαν την 85χρονη στην Κυψέλη, ο βιαστής 19χρονη στη Γερμανία, ο δολοφόνος του επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη και την Ίδρα. Όλοι αυτοί ήταν αποφυλακιστέτες με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Δεν κουβεντιάζουμε για αποσυμφορήσεις, προκειμένου να βγούνε 14.000 κρατούμενοι που αποφυλακίστηκαν με τη δική σας κυβέρνηση, μεταξύ αυτών φωνιάδες και ληστές. Συζητάμε για 14.000 στο σύνολο, κύριε Λάπα, 14 στο σύνολο. Αποφυλακίζονταν 400 μηνέως. Μάλλον δεν τα πάτε καλά με τα μαθηματικά. Αποφυλακίζονταν 400 μηνέως. Παρακαλώ. Κάντε υγεία να ακουστεί. Νωρίτερα ασκήσατε κριτική ότι διαβάζει. Τώρα σας απαντά επί των συγκεκριμένων ζητημάτων αντίληψη που ετέθησαν. Παρακαλώ. Κύριε Ψυχογέ, προφανώς ό,τι λέει τη δεσμεύουνε την Γενική Γραμματέα, ό,τι λέει τη δεσμεύουνε. Και αν έχετε ερωτηματικά περαιτέρω μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μπορεί να ζητήσετε και κατάθεση εγγράφων, αν χρειαστεί να κάνετε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν έχω διατήρηση. Εξάλλου είναι γνωστά αυτά. Προκύπτουν παρακαλώ, κυρία Νικολάου. Παρακαλώ. Συνεχίστε. Αν μη τι άλλο, νομίζω ότι όλοι έχετε αντιληφθεί ότι μου αρέσει να μιλάω με νούμερα τα οποία είναι και συγκεκριμένα και είναι και αναμφισβήτητα. Ερωτήθηκε από κάποιες πλευρές τι γίνεται με τους αλλοδαπούς κρατουμένους στις φυλακές. Η αλήθεια είναι ότι οι αλλοδαποί κρατούμενοι έχουν ξεπεράσει 6.000 αυτή τη στιγμή, είναι 6.600 περίπου. Και το δραματικό είναι το